Καλησπέρα σας. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί γονείς και συμμαθητές, φίλες και φίλοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε στο χορό αποφύτησης της ΓΑΜΑ Λυκείου του ΕΠΑ Αλεξάνδρειας και χαιρόμαστε που είστε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την ξεχωριστή για μας στιγμή. Ολοκληρώνουμε τη χρονιά αυτή μια διαδρομή που μας πρόσφερε πολλές συγκινήσεις, καλές και κακές και μας αφήνει πλούσιους στις εμπειρίες και εφόδια. Το σημαντικότερο μάθημα που πήραμε από τη θητεία μας στα μαθητικά θρανία και ο χρυσός κανόνας της ζωής, τα αγαθά αποκτούνται με κόπους, υπομονή και προσπάθεια. Αυτή είναι μια γνώση βέβαια που αντικρούεται με την παρορμητικότητα και την επιθυμία που διακρίνει εμάς τους νέους, οι οποίοι θέλουμε να κατακτήσουμε τον κόσμο γρήγορα και να πραγματοποιήσουμε εδώ και τώρα όλα μας τα όνειρα. Συνοδοιπόροι σε αυτό το ενανικό ταξίδι ήταν οι καθηγητές μας. Μας στήριξαν σε όλες τις ευάλωτες στιγμές μας και μας βοήθησαν να καταλάβουμε ότι ο στίβος της ζωής είναι μια συνεχή πάλι με τον εαυτό μας και τις αντικσότητες της πραγματικότητας. Μας μίσαν στον κόσμο των ενηλίκων, ο οποίος τις περισσότερες φορές φαντάζει στα μάτια μας δυσνόητος και περίπλοκος, αλλά ταυτόχρονα και γοητευτικός. Κάποιοι από εμάς περισσότερο και άλλοι λιγότερο, νιώθουμε έτοιμοι να κατακτήσουμε και να βάλουμε τη δική μας σφραγίδα σε αυτόν τον αγώνα. Η επαγγελματική κατεύθυνση που πήραμε από το σχολείο μας, μέσα από τις τεχνικές ειδικότητες και τους τομείς του, μας προετοίμασε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Το ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο εργασίας και πρακτικής εξάσκησης που με τα εργαστήρια και τον τεχνολογικό του εξοπλισμό μας εφοδίασε με γνώσεις για τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελμάτων που έχουμε επιλέξει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν από καρδιάς όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο γλυκό πικρό ταξίδι της ενηλικίασής μας και που είστε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε μαζί. Παρακαλώ την κυρία Μπρούσκα να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο απότερος σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι η πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της τρίτης τάξης, η οποία αποτελεί σταθμό στα μαθητικά χρόνια και πέρα από τους εκπαιδευτικούς στόχους της, δυναμώνει τη σχέση των μαθητών και δίνει την ευκαιρία να χτιστούν φιλίες που αντέχουν στον χρόνο. Και το εύχομαι αυτό στα παιδιά. Ήθελα να πω ότι τα παιδιά κοπίασαν για να οργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση. Το έκαναν με μεγάλη χαρά και μεράκι. Και την προσπάθειά τους αυτή την έχει συντονίσει ο συνάδελφος ο κύριος Πλατάς. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Με τόσα πολλά νιάτα μόνο αισιοδοξία μπορώ να νιώθω. Μας γυρίζετε παιδιά πολλά χρόνια πίσω, όλους μας. Με συγκίνηση λοιπόν είμαι και εγώ σήμερα, καθώς θυμάμαι τις αγωνίες μας, τα άγχη μας, αλλά και τους στόχους μας. Αυτό λοιπόν που θα μου επιτρέψετε να σας πω, ως ένας νέος άνθρωπος εδώ, είναι να έχετε πάντα στόχους και υψηλούς στόχους. Και να κάνετε πάντα αυτό που εσείς ονειρεύεστε. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που πραγματικά θέλετε. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή, ένα καλό υπόλοιπο χρονιάς, να έχετε υγεία όλοι σας, να έχουν υγεία οι γονείς σας που με τόση προσπάθεια σας στηρίζουν και θα σας στηρίζουν, να είστε σίγουροι και βέβαιοι για όλα τα χρόνια της ζωής σας. Και θέλω να πω ότι εσείς είστε το μέλλον αυτού του τόπου και να είστε σίγουροι ότι ό,τι και να κάνετε θα το κάνετε καλύτερα από εμάς. Να είστε πάντα γεροί λοιπόν, εύχομαι σε ό,τι έχετε βάλει στόχο να το πετύχετε. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην γιορτή μας, γιατί η γιορτή είναι. Θέλω να πω πολλά μπράβο στα παιδιά, στον πρόεδρο και σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό, που το διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία. Πρωτόγνωρο για ΕΠΑΛ, χώρο του ΕΠΑΛ. Ο στόχος είναι να πάμε μια
πολύμερη εκδρομή, δεν ξέρω πόσες μέρες, το τέλος κάπου χειμώνα. Καλή διασκέδαση. Καλή συνέχεια.